Σήμερα, στην εκπομπή «Ανέδειξέ το», έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτριο Ηλιόπουλο. Ο κύριος Ηλιόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής καρδιοχειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι και διευθυντής της 4ης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Υγεία. Κύριε Ηλιόπουλε, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να βρίσκεστε στο χώρο τον δικό μου εδώ στο Νοσοκομείο Υγεία και να μιλήσουμε για τα ανευρίσματα και τους διαχωρισμούς της αρρωτής που είναι ένα εξαιρετικά επίκαιρο και σημαντικό θέμα. Καθηγητά, θα θέλατε να μας εξηγήσετε τι είναι το ανεύρισμα και τι είναι ο διαχωρισμός της αρρωτής? Το ανεύρισμα της αρρωτής είναι μια πάθηση κατά την οποία το τείχωμά της διατείνεται πέραν του φυσιολογικού, που είναι περίπου 3 εκατοστά για τους άντρες και 2,8 εκατοστά για τις γυναίκες. Μιλάμε για ανεύρισμα όταν η ρίζα της αρρωτής, το σημείο δηλαδή από το οποίο ξεκινάει η αρρωτή, από την αρρωτική βαλβίδα, εκείνο το σημείο αν διαταθεί πέρα από 4,5-5 εκατοστά είναι ανεύρισμα της αρρωτικής ρίζας, και όταν πάμε προς τα πάνω, προς την ανιούσα αρρωτή, αν ξεπεράσει τα 5-5,5 εκατοστά, είναι ανεύρισμα της αρρωτής. Υπάρχουν ανευρίσματα τα οποία εντοπίζονται στην αρρωτική ρίζα, στην ανιούσα αρρωτή, στο αρρωτικό τόξο, στη θωρακική ή στην θωρακοκοιλιακή μοίρα. Και αυτά τα ανευρίσματα είναι επικίνδυνα, γιατί συνήθως δεν δίνουν συμπτωματολογία και εμφανίζονται ξαφνικά με έναν πόνο ή σε μια κατάσταση που λέμε εμείς αρρωτικό σύνδρομο, οξύ αρρωτικό σύνδρομο. Ποιες είναι οι πιο συχνές αιτίες που οδηγούν σε διάταση και ανέβρισμα της αρρωτής? Από ό,τι έχουμε καταλάβει, γιατί το θέμα μελετάτε χρόνια τώρα, ο σημαντικότερος ρόλος είναι η γενετική κατάσταση του κάθε ατόμου. Δηλαδή, τα γονίδια καθορίζουν τις μηχανικές ιδιότητες του τυχώματος της αρρωτής. Βέβαια, έξω από αυτό, μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη των ανευρισμάτων έχει το κάπνισμα, η υπέρταση ή η αθυρωματική νόσος, που εξελίσσει μια εκφύλιση του τυχώματος και την ανάπτυξη των ανευρισμάτων. Τα γενετικά ανευρίσματα, γενετικά καθορισμένα ανευρίσματα, είναι γνωστά. Είναι το σύνδρομο Marfan, το σύνδρομο Ehlers-Danlos. Εκεί υπάρχει διαταραχή στον μέσο χιτώνα και υπάρχει εκφύλιση των συνδετικών, ας το πω, μορίων και κρίκων του μέσου χιτώνα της αρρωτής, και δημιουργείται αυτή η εκφύλιση και η διάταση του τυχώματος. Καθηγητά, πώς εκδηλώνεται συνήθως η νόσος? Η νόσος είναι συνήθως ασυμπτωματική. Δηλαδή, τη διαπιστώνουμε τυχαία όταν πάμε να κάνουμε ανανέωση του διπλώματος με μια ακτινογραφία θώρακος, μια διεύρυνση του μεσοθωρακίου, ή όταν πηγαίνουμε να κάνουμε ένα υπερηχογράφημα, έναν έλεγχο της καρδιάς, όπου ο έμπειρος καρδιολόγος βλέπει ότι υπάρχει μια διάταση στη ρίζα ή στην ανιούσα αρρωτή. Αυτό είναι κάτι το οποίο γεννά αμέσως τα ερωτηματικά του να διερευνήσουμε τον ασθενή καλύτερα και να δούμε εάν υπάρχει ανέβρισμα και σε άλλη θέση της αρρωτής. Πολλές φορές οι καρδιολόγοι βλέπουν μια βαλβίδα η οποία δεν είναι με τρεις πτυχές όπως είναι η φυσιολογική αρρωτική βαλβίδα, αλλά είναι δίπτυχη, και αυτή συνοδεύεται σε μεγάλο βαθμό με ανευρίσματα είτε στη ρίζα είτε στην ανιούσα αρρωτή και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε? Συνήθως, όπως το είπα, τα ανευρίσματα είναι ασυμπτωματικά. Όταν υπάρχει σύμπτωμα, αυτό εκδηλώνεται ο διαχωρισμός με πόνο. Ο πόνος είναι διαξυφιστικός. Ξεκινάει από το προκάρδιο και ανεβαίνει
προς το λαιμό και πηγαίνει στην μέσο ομοπλατεία και κάτω χώρα. Είναι ένας έντονος πόνος. Περιγράφουν οι γυναίκες ότι είναι πιο έντονος και από το τοκετό. Και αυτό ο έντονος πόνος, ο αρωτικός πόνος όπως λέμε, πρέπει να μας οδηγήσει να πάμε τον ασθενή μας. Η οικογένειά του όταν δει έναν δικό τους άνθρωπο να πονάει πολύ στο προκάρδιο, δεν είναι μόνο το έμφραγμα, μπορεί να είναι και ο διαχωρισμός. Πρέπει αμέσως να πάει στο νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο. Κύριε καθηγητά, πώς τίθεται η διάγνωση του ανευρίσματος της αορτής? Όπως σας προείπα, η διάγνωση είναι πολλές φορές τυχαία, γιατί τα ανευρίσματα στον μεγαλύτερο αριθμό τους είναι ασυμπτωματικά. Άρα, μια απλή ακτινογραφία θώρακος με μια διεύρυνση του μεσοθωρακίου μπορεί να υποδηλώσει μια ανευρισματική διάταση της ανιούς αορτής. Μπορεί από ένα υπερηχογράφημα καρδιάς ο έμπειρος καρδιολόγος να δει διεύρυνση διάταση της ρίζας και της ανιούς αορτής. Μπορεί να γίνει με μια αξονική τομογραφία για άλλους σκοπούς που ζητάει ο εκάστοτε θεράπων γιατρός και να βρούμε το ανεύρισμα. Δεν δίνει συμπτωματολογία. Όταν φτάσει ένα ανεύρισμα να δώσει συμπτώματα, σημαίνει ότι συμπιέζει παρακείμενα όργανα όπως είναι ο βρόχος και κάνει δύσπνια, ο αριστερός στελεχαίος, ή συμπιέζει τον ισοφάγο και κάνει τη σφαγία ένα μεγάλο ανεύρισμα ή βράχος φωνής. Έτσι τίθεται, έτσι είναι η συμπτωματολογία. Η διάγνωση λοιπόν, το είπαμε, αξονική τομογραφία, υπερηχογράφημα, ακτινογραφία. Ποια είναι η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση του ανευρίσματος της αορτής? Το ανεύρισμα της αορτής, αν ξεπεράσει τα 5,5 εκατοστά για την ανιούσα, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Το ίδιο ισχύει και για την αορτική ρίζα. Και υπάρχουν ειδικές επεμβάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, όπου γίνεται εκτομή του ανευρίσματος και αντικατάσταση με ένα συνθετικό μόσχευμα. Στην κατιούσα θωρακική αορτή τα ανευρίσματα μπορούν να αντιμετωπιστούν και με ενδοαυλικά μοσχεύματα. Είναι μια σύγχρονη μέθοδος, μια σύγχρονη αντιμετώπιση, ενδοαυλικά μοσχεύματα όπως τα γνωρίζουμε που γίνονται συχνά πλέον στα ανευρίσματα της κοιλιακής αορτής. Αυτό το οποίο πρέπει και είναι σημαντικό είναι ότι όταν διαγνωστεί ένα ανεύρισμα πρέπει να δούμε τους χαρακτήρες του ανεύρισματος όχι μόνο μετρώντας τη διάμετρο, αλλά πρέπει να συνυπολογίσουμε το μήκος του ανεύρισματος, και αυτό είναι κάτι καινούριο που σας λέω, το μήκος του ανεύρισματος καθώς επίσης και τον σωματότυπο του ασθενούς. Αλλιώς εκτιμούμε ένα ανεύρισμα 5 εκατοστά σε έναν άνθρωπο ύψους 1,90 και αλλιώς ένα ανεύρισμα 5 εκατοστά σε έναν άνθρωπο 1,5 μέτρου ύψος. Αυτός ο δεύτερος, ο μικρού ύψους άνθρωπος, πρέπει με το 5 εκατοστά ανεύρισμα πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί έχει τον κίνδυνο να εμφανίσει επιπλοκές από το ανεύρισμα. Κύριε καθηγητά, ποια είναι η επίγουσα παθολογία που χρήζει άμεση αντιμετώπιση στην αορτή? Αυτό το οποίο είναι το σημαντικότερο και είναι μια καταστροφή είναι ο διαχωρισμός της αορτής. Ο διαχωρισμός της αορτής είναι ένα οξύ συμβάν, καταστροφικό, όπου το τείχωμα της αορτής σκίζεται στη μέση. Η αορτή έχει τρία τείχωματα, τον έσω, μέσο και έξω χιτώνα. Στην προκειμένη περίπτωση ο μέσος χιτώνας σκίζεται, είναι σαν ένα κρεμμύδι να φανταστούμε με τους τρεις χιτώνες ο ένας να επικαλύπτει τον άλλον και αίμα μπαίνει στην αορτή και μέσα στους χιτώνες και μπορεί να γίνει ρήξη και να πεθάνει ο ασθενής. Ο διαχωρισμός της αορτής είναι ένα οξύ συμβάν, καταστατικό συμβάν
γιατί κάθε ώρα που περνάει τις πρώτες 2 μέρες χάνεται 1% των ασθενών. Να υπολογίσουμε λοιπόν ότι τις πρώτες 2 μέρες θα χαθούν οι μισοί ασθενείς με οξύδια χωρισμό της αρρωτής. Και τι κάνουμε, πρέπει να πάμε να, εάν ο διαχωρισμός ξεκινάει από την αρρωτική ρίζα, τότε πρέπει να πάμε χειρουργικά και να αντικαταστήσουμε την ανιούσα αρρωτή και το εγγύς τόξο. Υπάρχει μια ολόκληρη μεθοδολογία για αυτό το πράγμα. Εάν ο διαχωρισμός ξεκινάει από την αριστερή υποκλίδιο προς τα κάτω, τότε πάμε συντηρητικά και παρεμβαίνουμε μόνο όταν υπάρχουν επιπλοκές. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι ο διαχωρισμός συμβαίνει στα άτομα τα οποία έχουν την γενετική προδιάθεση, συμβαίνει σε διαμέτρους αρρωτής μικρότερες από τα 5 εκατοστά, και αυτό είναι επικίνδυνο γιατί μια αρρωτή με 4-4,5 εκατοστά μπορεί να διαχωριστεί όταν υπάρχει το υπόστρωμα, και συμβαίνει όταν υπάρχει συναισθηματική φόρτιση και όταν ο άνθρωπος σηκώνει βάρος. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε όταν έχουμε έναν άνθρωπο με ανέβρισμα της αρρωτής, οι συμβουλές είναι να παρακολουθείτε συχνά, να κάνει έλεγχο της διαμέτρου, να αποφεύγει να σηκώνει βάρη, να αποφεύγει το κάπνισμα και να, ακόμη και να μην είναι δυσκύλιωση, γιατί στη δυσκυλιότητα ανεβαίνει η ενδοαρρωτική πίεση και μπορεί να προκληθεί πρόβλημα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή μας συνάντηση, για τη συζήτησή μας, για τις τόσο σημαντικές πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά κι εσείς, σας ευχαριστώ.